Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μαργαρίτα και ο Θεοδόσης θα παρατηρήσουν μια τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά του Αλέξη. Εκείνος συνεχίζει να βλέπει εφιάλτες με την Μυρτάλη, συνεχίζει να ταλαιπωρείται κάθε φορά που την συναντά τυχαία στο δρόμο, φοβάται πως θα της κάνει κακό. Με δική του πρωτοβουλία, ενημερώνει τον ψυχιατρό του πως χρειάζεται αλλαγή αγωγής. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Η αιμονή του συνεχίζεται και η Μαργαρίτα τρέμει στην ιδέα πως θα συμβεί κάτι πολύ κακό. Σύντομα ο Αλέξης, μη μπορώντας άλλο να διαχειριστεί την κατάσταση, αποφασίζει να φύγει μακριά. Η εξαφάνιση του ταράζει την Μαργαρίτα, φοβάται πως η Μυρτάλη κινδυνεύει, πως θα πάθει κακό από τα χέρια του παιδιού της. Η ίδια τρέχει στους δρόμους να προλάβει τα χειρότερα. Ψάχνει τον γιο της, όμως είναι μάταιο. Ο Αλέξης επιστρέφει μετά από λίγες μέρες διαλυμένος. Η απομάκρυνσή του από την Αρεόπολη δεν του είχε κάνει καλό. Η Μαργαρίτα φοβάται πως το παιδί της θα αποτρελαθεί. Ζητάει την στήριξη του Θεοδόση, βλέπει όμως πως εκείνος στηρίζει τον Αλέξη με τέτοιον τρόπο που στο τέλος του κάνει κακό. Ώσπου θα φτάσει ο Αλέξης και τι θα συμβεί στην Μυρτάλη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.